Οι φοιτητές διαδήλωσαν στην Αθήνα αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα απαιτώντας χρήματα για την παιδεία. Εντυπωσιακό ήταν το δρόμενο που παρουσίασαν με τον πρόεδρο Τραμπ να έχει αιματοβαμμένα χέρια και τους ηγέτες των ελληνικών κομμάτων να μάχονται για να του ανάψουν το κούρο αλλά και για την αγορά των F-16. Σαφής η διαμαρτυρία των φοιτητών που εδώ και εβδομάδες ζητούν ενίσχυση της παιδείας και βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών τους μετά το πτυχίο. Δώστε τα λεφτά των F-16 για τα βιβλία μας ήταν το κεντρικό σύνθημα της πορείας που ολοκληρώθηκε χωρίς έκτροπα. Η νέα γενιά της Ελλάδας, οι φοιτητές της έχουν βγει στους δρόμους. Απαιτούν εργασιακά δικαιώματα, μια δουλειά μετά το πτυχίο και ένα καλύτερο μέλλον. Τα κύρια αιτήματα των φοιτητών είναι κρατική χρηματοδότηση στο ύψος των αναγκών τους, κατάργηση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά, δουλειά με μοναδική προϋπόθεση στο πτυχίο και κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στις σχολές. Μπροστά από τη Βουλή, οι φοιτητές έκαψαν σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και φώναξαν συνθήματα υπέρ της νέας γενιάς. Ιδέα, γενιά,